Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει με την παρουσία του στον αθλητισμό τα ελληνικά χρώματα, αφού είναι κάτοχος χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου και άλλων 5 παραολυμπιακών μεταλλίων. Και η χαρά είναι δική γιατί είναι συντοπίτη μας. Φίλοι και φίλοι, είναι κοντά μας ο Γιώργος Καπελάκης. Γιώργο, καλώς ήρθες στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Κώστα, για την πρόσκληση. Ο Γιώργος Καπελάκης, ξέρουμε όλη την αγωνιστική δράση που είχε, αλλά είχαμε και ένα ευχάριστο γεγονός πριν από 2 εβδομάδες περίπου, αφού συνεδρίασε η Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον εξέλεξαν στη θέση του Προέδρου της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Θέλω να μας πεις 2 λόγια για την εκλογή σου. Η αλήθεια είναι ότι περίπου πριν 2 εβδομάδες στην Ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα, τα 11 εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής μετά από ψηφοφορία μυστική με επέλεξαν στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μία πολύ σημαντική θέση και μία θέση με μεγάλη ευθύνη. Η διαδικασία λόγω της πανδημίας έπρεπε να είχε γίνει σχεδόν 1 χρόνο πριν. Λόγω της παράτασης που πήραν οι παραολυμπιακοί αγώνες, πήρε παράταση η προηγούμενη θητεία. Με τη λήξη των παραολυμπιακών αγώνων του Τόκιο, κινήθηκαν όλες τις διαδικασίες και όλοι οι φορείς που βάσει νόμου είχαν δικαίωμα να έχουν εκπροσώπους στην Παραολυμπιακή Επιτροπή συγκρότησαν αυτή την Ολομέλεια με αποτέλεσμα να εκλεγώ πρόεδρος. Εγώ από τη μεριά μου μπορώ να πω ότι είναι μια τιμητική θέση, καταρχήν, στο πρόσωπο όλων των Ελλήνων παραολυμπιονικών, πλέον ένα άτομο από τη βάση του χώρου, ένα άτομο το οποίο για τα τελευταία 20 χρόνια, σαν αθλητής, αλλά και σαν παράγοντα σε αθλητικό σωματείο, κατάφερε να πάρει αυτή τη θέση και σίγουρα αυτό σηματοδοτεί μία νέα πνοή στα διοικητικά του χώρου μας. Γιώργο, γνωρίζεις τα προβλήματα εκ των έσω, γιατί τα έχεις βιώσει και ως άτομο με αναπηρία, αλλά και ως αθλητής πάνω στο χώρο. Θέλω να μας ιεραρχήσεις λίγο τα βασικά προβλήματα των ατόμων με αναπηρία, δει περισσότερο των αθλητών και ποιοι είναι οι στόχοι και το όραμα για το μέλλον από τη θέση του Προέδρου πλέον. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα ξεκινώντας από τους κορυφαίους αθλητές μας, τους αθλητές μας που μας εκπροσωπούν στους παραολυμπιακούς αγώνες, πλέον η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να γίνουν οι αθλητές αυτοί πρώτους προτεραιότητα. Και τι εννοώ με αυτό. Ένας αθλητής πλέον Έλληνα για να μπορέσει να συναγωνιστεί εισάξια με όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές ανά τον κόσμο, θα πρέπει εμείς σαν Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή να του δώσουμε όλα αυτά που χρειάζεται για να το κάνει αυτό. Και όχι λίγο πριν τους εκάστοτε παραολυμπιακούς αγώνες να τους παρέχουμε κάποια πράγματα. Η ενίσχυση και η βοήθεια που πρέπει να δώσουμε προς τους Έλληνες κορυφαίους αθλητές πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας κατευθείαν μετά το τέλος της εκάστοτε παραολυμπιάδας. Και τι εννοώ με αυτό. Εμείς προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα, αμέσως με το που μπει το νέο έτος, να έρθουμε σε ένα γόνιμο διάλογο με όλους τους κορυφαίους αθλητές, με τους προπονητές τους, και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο το πώς μπορεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή να τους βοηθήσει
να έχουν απρόσκοπτα μία προετοιμασία που μπορεί να φαίνεται μακρινή σε βάθος μέχρι το 2024 στο Παρίσι, αλλά αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό, να ξέρουν τι μπορούμε εμείς να τους παρέχουμε για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί είναι αυτοί οι αθλητές που βρίσκονται στο όριο να μπουν στις προεθνικές ομάδες. Αυτοί οι αθλητές θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι ούτε τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω τους, ούτε εύκολα χορηγούς έχουν, και θέλουν και αυτοί μια σημαντική βοήθεια από εμάς για να μπορέσουν να αυξήσουν τις επιδόσεις τους και να πάρουν το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αυτό είναι ένας βασικός μας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα προτεραιότητας, που δυστυχώς δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, προς το κομμάτι αυτό. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στους χώρους προπόνησης. Δυστυχώς, όλοι οι αθλητές με αναπηρία, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στους χώρους προπόνησης δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα των διοικήσεων, των σπανδίων, των κολυμπητηρίων και οπουδήποτε κάνουν προπόνηση οι αθλητές με αναπηρία, αλλά ό,τι περισσεύει από το πρόγραμμά τους να τους προσαρμόζουν και να κάνουν προπόνηση. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο αυτό που πρέπει η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με ενέργειές της να μπορέσει να κατοχυρώσει και χώρο και χρόνο για τους αθλητές μας που είναι σε υψηλό επίπεδο ή και για τους αθλητές που είναι σε ένα επίπεδο που προσπαθούν να αναρριχθούν στην παγκόσμια κατάσταση για να μπορέσουν να πάρουν εισιτήρια και για πανευρωπαϊκά και για παγκόσμια και εν τέλει για Παραολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο ακόμη και στην άποψη και στο θέμα το πώς μπορούμε τους αθλητές μας να τους έχουμε μία κάλυψη σε βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλού επιπέδου. Και αυτό ποιο είναι? Ιατροφαρμακευτική, αποκατάσταση σε τραυματισμούς, σε επίπεδο επιστημονικό, σε εργομετρικές μετρήσεις, σε επίπεδο διατροφολογικό. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία όλα αυτά, εάν τα συγκεράσουμε, δίνουν ένα αποτέλεσμα, το κάτι παραπάνω που χρειάζεται ένας καλός αθλητής για να έχει τη δυνατότητα να συναγωνιστεί τα μεγαθύρια του εξωτερικού. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Το να φτάσει κάποιος στο υψηλότερο επίπεδο, ας πούμε, αγωνιστική δράση που είναι, ας πούμε, το Ολυμπιακό μετάλλιο, θέλει μια υπέρβαση. Αυτή η υπέρβαση είναι διπλή όταν είναι άτομο με αναπηρία. Και θα ήθελα να μου πεις το εξής. Όλο αυτό που παρουσιάζεις περιμένει ενίσχυση από την κεντρική διοίκηση, το κράτος δηλαδή, από τους τοπικούς φορείς, κυρίως τις περιφέρειες, και τους ιδιώτες. Σε αυτά τα τρία, τι κατανομή πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει και τι περιμένετε από αυτά? Πάρα πολύ εύστοχα, Κώστα, τα επισήμανες αυτά. Είναι ένα συντονισμός πραγμάτων και φορέων, οι οποίοι όλοι αυτοί θα πρέπει με τον τρόπο τους να μπορέσουν να συνεργαστούν και να έρθουν κοντά στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Σίγουρα εμείς από την πολιτεία περιμένουμε μεγαλύτερη ενίσχυση. Σίγουρα θέλουμε περισσότερους χορηγούς στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και να τους δώσουμε να καταλάβουν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης ότι ενισχύοντας την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ενισχύουν ένα κομμάτι του αθλητισμού της χώρας μας το οποίο έχει πολυδιάστατες ιδιότητες και στέλνει και πολλά μηνύματα στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο η κατάκτηση ενός μεταλλίου που θα φέρει ένας αθλητής των Παραολυμπιακών Αγώνων το μήνυμα. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Και αυτό εμείς πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουν οι πάντες.
Επιπροσθέτως, σίγουρα οι τοπικές συνομίες, οι Δήμοι και, όσο και περισσότερο οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεργαστούν με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, να μπορέσουμε να διοργανώσουμε περισσότερες διοργανώσεις σε χώριες. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τους αθλητές μας να είναι σε μια συνεχή αθλητική εκδήλωση. Εμείς είμαστε τυχεροί εδώ στην Κρήτη, η περιφέρεια Κρήτης είναι αρρωγός σε πολλά αθλητικά δρόμενα που γίνονται στο νησί μας και ευελπιστούμε σε περισσότερη ενίσχυση των σχέσεών μας, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτή η διαδικασία πιστεύω είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορούμε εύκολα να δώσουμε να καταλάβουμε ότι η ενίσχυση και η αρρωγή των περιφερειών και των δήμων ανά την Ελλάδα θα βοηθήσει ευρύτερα τις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα τα άτομα με αναπηρία που ενδεχομένως διστάζουν ή δεν έχουν έρθει σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα, να δούνε από κοντά και αγώνες, να δούνε αθλητές με αναπηρία οι οποίοι τους βλέπουν μόνο όταν στην τηλεόραση ή σε γεγονότα τα οποία προβάλλονται, να συζητήσουν μαζί τους. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε μία μεγαλύτερη όθηση στον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία πανελλαδικά και ιδιαιτέρως στα νέα άτομα. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά άτομα με αναπηρία τα οποία είναι ανενεργά, δεν ασχολούνται με τίποτα. Εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με αναπηρία να μπουν στον όμορφο χώρο του αθλητισμού, στον όμορφο χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία, γιατί μόνο κέρδος θα έχουν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάποια ταλέντα και κάποιοι οι οποίοι θα δουλέψουν λίγο πιο συστηματικά, θα μπορέσουν να αναδειχτούν, να στελεχώσουν τις αυριανές εθνικές ομάδες, που αυτό είναι το ζητούμενό μας. Γιώργο, νομίζω ότι αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό, και όταν υπάρξει μια ολοκληρωμένη προβολή αυτής της προσπάθειας θα αποτελέσει και πηγή έμπνευσης για πολλά παιδιά τα οποία ενδεχομένως να μην τολμούν. Εγώ να σου ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σου, στο τιμόνι πλέον της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Το News Hub θα είναι σίγουρα ένας στρατηγικός σύμμαχος στην προσπάθειά σας και περιμένω με μεγάλη χαρά την επόμενη συνάντησή μας διαδικτυακά για να προβάλλουμε όσο μπορούμε το έργο σας. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσουμε ότι στις 3 του Δεκέμβρη θα γίνει μία μεγάλη βράβευση εκ μέρους της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής όλης της ομάδας που πήγε στο Τόκιο, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Θα βραβευτούν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα όλη η ομάδα και όλο το υποστηρικτικό προσωπικό μαζί με τους χορηγούς της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής σε μια πανηγυρική εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απευθείας και καλό όλους που μπορούν να το δουν αυτό να το παρακολουθήσουν, διότι αξίζει να γνωρίσει ο κόσμος όλους αυτούς τους αθλητές που δώσαν τη χώρα μας. 3 του Δεκέμβρη λοιπόν είναι μια ημερομηνία που πρέπει να σημειώσουν στο ημερολόγιο τους όλοι οι φίλοι και όσοι μπορούν από κοντά και όσοι δεν μπορούν από μακριά, για να βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουν τα άτομα με αναπηρία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.